Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Σήμερα οι μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης εξετάστηκαν στο μάθημα της ιστορίας κατεύθυνσης. Πάμε λοιπόν να δούμε ενδεικτικές απαντήσεις. Ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης και περνάμε να δούμε τις απαντήσεις των θεμάτων. Πολλά σήμερα τα θέματα και ιδιαίτερα απαιτητικά. Να δώσετε λοιπόν το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων, αγροτική μεταρρύθμιση, ήταν ο πρώτος όρος που έπρεπε να δώσετε. Σήμερα είχατε μεγάλους όρους. Ενώ μεγάλου σε έκταση, δίνουμε εδώ ενδεικτικά μια απάντηση. Η βιομηχανική επανάσταση άσκησε σοβαρές πιέσεις στον αγροτικό χώρο με αποτέλεσμα την προοδευτική υποχώρηση της παραγωγικής και κοινωνικής κυριαρχίας στο δυτικό κόσμο. Θα μπορούσατε δηλαδή αρχικά να κάνετε μια εισαγωγή. Η Ευρώπη βρισκόταν ήδη ανάμεσα σε αυτές, ενώ η Ελλάδα βάδιζε με αργούς ρυθμούς μεσογειακούς προς την ίδια κατεύθυνση. Καθώς η κατοχή γης έπαβε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας και κοινωνικού ταξικού κύρους, άνοιξαν οι δρόμοι για την αγροτική μεταρρύθμιση. Μέχρι εδώ λοιπόν θα μπορούσατε να κάνετε μια εισαγωγή. Να πούμε ότι η απάντηση βρισκόταν στη σελίδα 42 του σχολικού σας βιβλίου και ο ορισμός ήταν από εδώ και κάτω, την κατάργηση δηλαδή, αυτό είναι η αγροτική μεταρρύθμιση, των μεγάλων ιδιοκτησιών και την κατάτμιση των αξιοποιήσιμων εδαφών σε μικρές παραγωγικές μονάδες οικογενειακού χαρακτήρα που ανταποκρίνονταν καλύτερα στις νέες παραγωγικές και κοινωνικές συνθήκες. Προαιρετικά θα μπορούσατε να γράψετε το αποφασιστικό βήμα προς την ολοκλήρωση της αγροτικής μεταρρύθμισης έγινε στα ταραγμένα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του Εθνικού Διχασμού. Αυτός λοιπόν είναι ενδεικτικά ένας ορισμός για την αγροτική μεταρρύθμιση και συνεχίζουμε επίσης με έναν μεγάλο σε έκταση ορισμό, κίνημα στο γουδί. Κλασικό θέμα στις πανελλαδικές εξετάσεις, η απάντηση βρισκόταν σελίδα 86 και 88. Έπρεπε λοιπόν να γράψετε τα εξής. Το 1909 συντελείται μια τομή στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας γενικότερα και των πολιτικών κομμάτων ειδικότερα. Στις 15 Αυγούστου 1909 εκδηλώθηκε κίνημα στο Γουδί, το οποίο έγινε από το Στρατιωτικό Σύνδεσμο, μια μυστική οργάνωση στρατιωτικών με αιτήματα που αφορούσαν μεταρρυθμίσεις στο στρατό, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και τη δημοσιονομική πολιτική. Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά προώθησε τα αιτήματά του μέσω της Βουλής. Με αφορμή το κίνημα έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου μεγάλη διαδήλωση των επαγγελματικών σωματείων της πρωτεύουσας. Οι διαδηλωτές υποστήριξαν το διάβημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου και υπέβαλαν ψήφισμα στο παλάτι με το οποίο ζητούσαν την επίλυση σειράς οικονομικών αιτημάτων. Υπό την πίεση του Συνδέσμου, η Βουλή ψήφισε χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία και συζήτηση μεγάλου αριθμού νόμων που επέφεραν ριζικές αλλαγές. Το Φεβρουάριο του 1910 η Βουλή αποφάσισε την αναθεώρηση ορισμένων άρθρων του Συντάγματος. Έτσι προκηρύχθηκαν εκλογές από τις οποίες προήλθε αναθεωρητική Βουλή. 15 Μαρτίου 1910 ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος διαλύθηκε έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις του. Και συνεχίζουμε με τον τρίτο ορισμό, συνθήκη των Σευρών. Εδώ θα μπορούσατε να κάνετε μια συμπίληση, να ενώσετε δηλαδή δύο κομματάκια. Το ένα από τη σελίδα 96, Συνθήκη των Σευρών, 10 Αυγούστου 1920, αποτέλεσε τη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της Ελλάδας και δικαίωσε την τολμηρή πολιτική του Βενιζέλου. Η μικρή Ελλάδα των παραμονών των Βαλκανικών πολέμων γίνεται υπό την υπογραφή της συνθήκης η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Το όραμα της μεγάλης ιδέας φαίνεται να γίνεται αυτή πραγματικότητα. Θα μπορούσατε επίσης να συμπληρώσετε τον ορισμό σας από τη σελίδα 144, τον Ιούλιο 1920 υπογράφηκε Συνθήκη των Σευρών, που μεταξύ των άλλων όριζε ότι η περιοχή της Σμύρνης θα βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση και κατοχή για 5 χρόνια. Ύστερα από την περίοδο αυτή, θα μπορούσαν οι κάτοικοι με δημοψήφισμα να αποφασίσουν την προσάρτηση της περιοχής στην Ελλάδα. Τελειώσαμε λοιπόν με το πρώτο θέμα Α1 και συνεχίζουμε τώρα με τις απαντήσεις σωστού λάθους στο θέμα Α2. Ξεκινάμε λοιπόν. Το Α ήταν λάθος. Και τεκμηριώνουμε την απάντηση, μια και η σωστή απάντηση βρισκόταν λοιπόν σε σελίδα 46. Άρα λοιπόν στο ερώτημα η πολιτική και η κοινωνική επιρροή των σοσιαλιστικών ομάδων και των εργατικών ομαδοποιήσεων στο τέλος του 19ου αιώνα ήταν σαφώς μεγαλύτερη στην Ελλάδα από εκείνη που ασκούσαν αντίστοιχα κινήματα σε βιομηχανικές χώρες της Δύσης αλλά και σε βαλκανικές, είναι λάθος. Έτσι λοιπόν, σελίδα 46 θα δούμε ότι λέει η πολιτική και η κοινωνική τους επιρροή ήταν σαφώς μικρότερη. Γι' αυτό λοιπόν και η απάντησή μας είναι λάθος. Εκεί βέβαια θα έπρεπε να γράψετε μόνο λάμδα, έτσι, μόνο λάθος. Απλώς εδώ δίνουμε σελίδα και επεξηγούμε γιατί η απάντηση είναι λάθος. Περνάμε στο δεύτερο ερώτημα. Στο τέλος του 1904 έληξε περίοδος της Γενικής Συνέλευσης στην Κρήτη και προκηρύχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη 64 βουλευτών. Η απάντηση ήταν σωστή. Η απάντηση βρισκόταν στη σελίδα 210.
Βλέπουμε λοιπόν το χωρίο που τεκμηριώνει και την απάντηση. Το ΓΑΜΑ, με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης, ιδρύθηκε η Μεικτή Επιτροπή Ανταλλαγής με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Επίσης, σωστή απάντηση. Δέλτα, το Μάιο του 1927 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία άρχισε τη λειτουργία της ένα χρόνο αργότερα. Σωστή απάντηση και η απάντηση βρισκόταν στη σελίδα 53. Και η Ε, μετά τη διάλυση της ΕΑΠ το 1930, τα χρέη των αγροτών προσφύγων ανέλαβε να εισπράξει η Εθνική Τράπεζα. Η απάντηση ήταν λάθος, γιατί στη σελίδα 157 γράφει «Μετά τη διάλυση της ΕΑΠ το 1930, τα χρέη των αγροτών προσφύγων ανέλαβε να εισπράξει η Αγροτική Τράπεζα». Έτσι λοιπόν, βλέπουμε λίγο τις ερωτήσεις από την αρχή. Η πρώτη ήταν λάθος, η δεύτερη σωστή, η τρίτη σωστή, η τέταρτη σωστή και η πέμπτη ήταν λάθος. Συνεχίζουμε τώρα με την απάντηση 2. Υποερωτημάτων από το θέμα Β1 να αναφερθείτε στην οργάνωση των ελληνικών πολιτικών κομμάτων σε επίπεδο ηγεσίας κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Η οργάνωση των κομμάτων ήταν εμφανής μόνο στο επίπεδο της ηγεσίας. Η απάντηση φυσικά βρισκόταν σε σελίδα 84. Τη σημαντικότερη θέση μετά τον αρχηγό την είχε η κοινοβουλευτική ομάδα. Οι βουλευτές είχαν σημαντική θέση διότι λόγω της μεγάλης πλειοψηφίας που χρειαζόταν η Βουλή για να έχει απαρτία και να παίρνει αποφάσεις, οι βουλευτές και μόνο με την απουσία τους ή την απειλή της μπορούσαν να ασκήσουν μεγάλη πίεση στην κομματική ηγεσία. Έτσι, η κεντρική οργάνωση του κόμματος δεν είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί στους βουλευτές την εκπλήρωση επιθυμιών, π.χ. διορισμών ή ευνοϊκών ρυθμίσεων υπέρ της εκλογικής τους περιφέρειας. Έτσι, αυτή την παραγραφούλα έπρεπε να γράψετε από τη σελίδα 84 και συνεχίζουμε με το δεύτερο υποερώτημα, τους λόγους για τους οποίους δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο. Είχε ξαναπέσει στις πανελλαδικές εξετάσεις, είναι από την ίδια σελίδα, συγκεκριμένα είναι η τελευταία παράγραφος. Αντίθετα, σε άλλες χώρες της Ευρώπης, το τελευταίο τέταρτο του αιώνα δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα. Στην Ελλάδα, πολλές κοινωνικο-οικονομικές αντιθέσεις αμβλύνονταν λόγω των πελατειακών σχέσεων και με τη μεγάλη συγκριτικά με άλλες χώρες κοινωνική κινητικότητα. Τα δύο μεγάλα κόμματα δεν προσπάθησαν να δώσουν ένα τοπικό ή κοινωνικό ταξικό στίγμα. Παρατηρείται επίσης σχετική αυτονομία της πολιτικής ελίτ από την κοινωνία. Όμως όλα τα κόμματα απευθύνονταν ιδιαίτερα στους αγρότες που αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργού πληθυσμού. Αυτές λοιπόν ήταν οι απαντήσεις και για το θέμα Β1. Συνεχίζουμε με τις απαντήσεις για το θέμα Β2. Να αναφερθείτε στις ενέργειες του Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρυσανθού για το ποντιακό ζήτημα. Κατά το Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι, εδώ θα έπρεπε να το προσέξετε αυτό, μόνο για αυτές τις ενέργειες. Η απάντηση βρισκόταν λοιπόν στη σελίδα 250 και 251. Βλέπουμε λοιπόν την απάντηση. Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου ήταν αρχικά σύμφωνη με τον αγώνα και τις εθνικές διεκδικήσεις των ποντίων. Στο Συνέδριο Ειρήνης όμως, στο Παρίσι, που άρχισε το Δεκέμβριο του 1918, ο Ελευθέριος Βενιζέλος πιέστηκε από τις συμμαχικές δυνάμεις και δεν συμπεριέλαβε τον πόντο στο φάκελο των ελληνικών διεκδικήσεων. Και παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των Ελλήνων του Πόντου, συμφώνησε να παραχωρηθεί περιοχή στην υποίδρυση Αρμενική Δημοκρατία. Η πρόταση του Ελευθερίου Βενιζέλου προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση στους Έλληνες του Πόντου, οι οποίοι στα διάφορα συνέδρια που πραγματοποίησαν στον Πακού, το Κρασνοντάρ, το Βατούμ και στη Μασαλία, διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Πολλά ποντιακά σωματεία έστειλαν τότε τηλεγραφήματα στο Παρίσι για να μεταπίσουν τον Πρωθυπουργό, τον οποίο επισκέφθηκε μάλιστα τον Απρίλιο του 1919 ο Μητροπολίτης Χρύσανθος. Και από εδώ και πέρα βλέπουμε τη δράση του. Μετά τη διεξαγωγική ενημέρωση που έλαβε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τον Χρύσανθο για το ποντιακό ζήτημα, αποφάσισε να ενισχύσει τις προσπάθειες των ποντίων και έδωσε την έγκρισή του στο Μητροπολίτη να συνεχίσει την προσπάθεια ενημέρωσης όλων των πολιτικών που έλαβαν μέρος στη συνδιάσκεψη. Περισσότεροι από αυτούς, με εξαίρεση τους Άγγλους αντιπροσώπους, είδαν με πολύ κατανόηση τα αιτήματα των Ελληνοποντίων. Συγκεκριμένα, στην πρόταση του Μητροπολίτη να γίνει ο Πόντος ανεξάρτητο κράτος υπό ελληνική εντολή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Wilson απάντησε: «Είναι θαυμάσιο όσα μου λέτε. Ο πόντος πρέπει να γίνει ανεξάρτητος. Μίαν ψήφων έχω εις την συνδιάσκεψη, αλλά θα την διαθέσω υπέρ του λαού σας». Μέχρι λοιπόν εδώ ήταν η απάντηση για το πρώτο υποερώτημα και συνεχίζουμε με την απάντηση του δεύτερου υποερωτήματος. Βείτε λοιπόν τις ενέργειες του Μητροπολίτη Αμάσιας Γερμανού Καραβαγγέλη κατά το 1921 για το ίδιο ζήτημα. Θα έπρεπε να γράψετε την παράγραφο αυτή. Παρά το αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε, ο ποντιακός ελληνισμός δεν πτωήθηκε. Στις 10 Μαρτίου 1921, ο Μητροπολίτης Αμάσιας Γερμανός πρότεινε στον Υπουργό Εξωτερικών Μπαλτατζή συνεργασία με τους Κούρδους και τους Αρμένιους εναντίον του κινήματος του Κεμάλ. Η κυβέρνηση του Γούναρη απομονωμένη και από
τους συμμάχους, δεν πήρε καμία πρωτοβουλία, ενώ οι Πόντοι, απογοητευμένοι με πρωτοβουλία του Γερμανού Καραβαγγέλη, διοργάνωσαν δύο συνέδρια στην Κωνσταντινούπολη στις 17 Αυγούστου 1921 και στην Αθήνα στις 4 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Αυτές ήταν και οι απαντήσεις για το θέμα Β2. Συνεχίζουμε με το θέμα Γ1, με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, μπαίνουμε λοιπόν στις πηγές και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται, αναφερθείτε πρώτον στις εκλογικές αναμετρήσεις του Νοεμβρίου 1910, αμέσως μετά την παραίτηση Δραγούμη, και του Μαρτίου 1912, καθώς και στο σχετισμό των πολιτικών δυνάμεων που προέκυψαν από αυτές. Πάμε λοιπόν να δούμε μια ενδεικτική απάντηση. Από το βιβλίο θα έπρεπε να πάρετε τα στοιχεία στις σελίδες 90 έως και 92. Ο Βενιζέλος πήρε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μετά την παραίτηση της κυβέρνησης Δραγούμη, 6 Οκτωβρίου 1910. Και συνεχίζουμε τώρα με στοιχεία από την πηγή. Σύμφωνα με το πρώτο ιστορικό παράθυμα, η ορκομοσία της κυβέρνησης υπό τον Βενιζέλο έγινε την ίδια ημερομηνία και ο ίδιος ανέλαβε το Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών. Στις 8 Οκτωβρίου ανέπτυξε τις κυβερνητικές θέσεις του στο Κοινοβούλιο. Όταν στις 9 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η συζήτηση γύρω από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβερνήσεώς του, ο Βενιζέλος ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης. Επειδή όμως αντιμετώπιζε προβλήματα με την εξασφάλιση ψήφου εμπιστοσύνης, σε συνεννόηση με τον βασιλιά Γεώργιο I, ο οποίος είχε διασταθεί το ενδυνόμενο λαϊκό ρεύμα υπέρ του Βενιζέλου και συμφώνησε μαζί του, προχώρησε σε διάλυση της Βουλής και προκήρυξη νέων εκλογών στις 12 Οκτωβρίου. Αυτό το διάβημα, αναστάτωσε τα παλαιά κόμματα του Θεοτόκη, Ράλι και Μαυρομιχάλη, τα οποία θεωρώντας αντισυνταγματική την κίνηση του βασιλιά, αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1910. Από την πηγή τώρα, η κίνηση αυτή των τριών ηγετών ερμηνεύεται όχι τόσο ως καταγγελία της βασικής πρωτοβουλίας, όσο ως συνειδητοποίηση του πολιτικού αδιεξόδου στο οποίο είχαν περιπέσει. Έτσι, μπορεί να διαρωτηθεί κανείς αν οι αδύναμοι ηγέτες του παλαιού πολιτικού κόσμου κατέφυγαν στην αποχή λόγω ανικανότητας να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα της ελληνικής δημόσιας ζωής ή επειδή ήλπιζαν στην πιθανή φθορά της νέας κυβέρνησης. Στις εκλογές, πάντως, οι φιλελεύθεροι κέρδισαν τη συντριπτική πλειονότητα των εδρών, 307 σε σύνολο 362. Ο Βενιζέλος ήταν πλέον ελεύθερος να προχωρήσει στο μεταρρυθμιστικό του έργο. Από το βιβλίο τώρα, το πρώτο εξάμεινο του 1911, ψηφίστηκαν από τη Βουλή 53 τροποποιήσιμοι θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος. Δεν έγιναν ριζικές αλλαγές, αλλά αντίθετα ενισχύθηκε η θέση της μοναρχίας και επιτράπη στο βασιλιά, παρά τη συνταγματική απαγόρευση, να συμμετάσχει στη διαδικασία της αναθεώρησης. Οι σπουδαιότερες τροποποιήσεις αφορούσαν τη διασφάλιση της διάκρισης των εξουσιών, το ασυμβίβαστο μεταξύ στρατιωτικής και δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας, αφενός και βουλευτικού αξιώματος αφετέρου, και τη μονιμότητα των δικαστικών και των δημοσίων υπαλλήλων. Η κυβέρνηση Βενιζέλου ψήφισε επίσης 337 νέους νόμους, οι οποίοι εισήγαγαν μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν όλο το φάσμα του δημόσιου και ιδιωτικού βίου. Για παράδειγμα, διορισμός δημοσίων υπαλλήλων με δημόσιους διαγωνισμούς, καθιέρωση κανονισμών εργασίας σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες, διανομή γης στη Θεσσαλία, αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, βελτίωση της διαδικασίας απολωμής της δικαιοσύνης, αναθεώρηση του κανονισμού της Βουλής με σκοπό να διαθέτουν υπουργοί περισσότερο χρόνο για κοινοβουλευτικές συζητήσεις κτλ. Και περνάμε επίσης στη συνέχεια του ερωτήματος. Το ρεύμα που είχε λοιπόν το κόμμα του Βενιζέλου φάνηκε και στις επόμενες εκλογές του Μαρτίου του 1912, στις οποίες πήραν μέρος όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Ανέδειξε 145 βουλευτές, ενώ τα άλλα κόμματα μόνο 36. Σε αυτές τις εκλογές φάνηκε ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων τάχτηκε υπέρ του κόμματος των Φιλελευθέρων, επειδή οι καινοτομίες που είχαν εισηγηθεί γέννησαν την ελπίδα για την επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων. Συνεχίζουμε τώρα με την απάντηση του δεύτερου υποερωτήματος. Γ1Β, λοιπόν, τη στάση του Βενιζέλου έπρεπε να γράψει ως Πρωθυπουργού της Ελλάδας το κριτικό ζήτημα μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου 1912. Έτσι, η απάντηση λοιπόν βρισκόταν στις σελίδες 218-219 του σχολικού βιβλίου, λίγους μήνες μετά την ανάληψη της Προεδρίας της Κρητικής Κυβέρνησης από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, στρατιωτικός σύνδεσμος που έλεγχε τα ελληνικά πολιτικά πράγματα μετά την επανάσταση του Γουδί, τον κάλεσε στην Αθήνα να αναλάβει την Πρωθυπουργία της Ελλάδας. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε στους Κρήτες αμφιθυμικά αισθήματα. Οι περισσότεροι εξέφραζαν φόβους για την απουσία ενός ανδρός που γνώριζε περισσότερο από κάθε άλλο να κινείται στους λαβύρινθους της ευρωπαϊκής διπλωματίας και να σώζει τις εθνικές υποθέσεις σε κρίσιμες περιστάσεις, ενώ άλλοι πίστευαν ότι από τη νέα θέση του θα μπορούσε να
να λύσει το κριτικό ζήτημα ταχύτερα και ασφαλέστερα. Θα μπορούσατε να κάνετε μια εισαγωγή. Σύμφωνα με το δεύτερο ιστορικό παράθυμο, ο Βενιζέλος και οι φιλελεύθεροι θριάμβευσαν στις εκλογές του Μαρτίου του 1912. Τα παλιά κόμματα που απήχαν από τις εκλογές του Νοεμβρίου του 10 κατάφεραν να αναδείξουν μόνο τους πιο σημαντικούς υποψηφίους τους. Πολλοί αρχηγοί εξελέγησαν μεταβίας, ενώ άλλοι όπως ο Ράλης και ο Ζαΐμης κατάφεραν να καταλάβουν μία έδρα στη Βουλή μόνο σε αναπληρωματικές εκλογές σε άλλες περιοχές. Στη Νέα Βουλή άσκησαν αντιπολίτευση οι παλιοί ηγέτες Θεοτόκης, Ράλης, Μαυρομιχάλης, οι νέοι πολιτικοί ηγέτες Γούναρης Τσαλδάρης και αργότερα ο Δημητρακόπουλος. Η Βουλή της περίοδου εκείνης θριάμβευσε και άρχισε το έργο της κάτω από δραματικές συνθήκες που είχε δημιουργήσει το κριτικό ζήτημα. Η Κρήτη εσκεμμένα διενέργησε εκλογές την ίδια μέρα με την Ελλάδα. Τα εκλογικά αποτελέσματα εκεί ήταν διαφορετικά για το κόμμα του Βενιζέλου, καθώς εξελέγησαν μόνο 23 μέλη του σε σύνολο 69. Συνεχίζουμε από το βιβλίο, αλλά ο Βενιζέλος ως πρωθυπουργός της Ελλάδας με το οξύτατο πολιτικό του αισθητήριο γνώριζε ότι δεν είχε φτάσει ακόμη το πλήρωμα του χρόνου. Η Τουρκία αναζητούσε αφορμή για να επιτεθεί εναντίον της Ελλάδας. Στις επίμονες παρακλήσεις των συμπατριωτών του Κριτών απαντούσε αρνητικά και φαινόταν δυσάρεστος, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την ιστορική πηγή. Η άρνηση αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη για τον ίδιο. 4 μέρες παρέμεινε κλεισμένος στο ξενοδοχείο Φρίνη του Παλαιού Φαλήρου, όπου διέμενε. Η σταθερή άρνησή του να επιτρέψει την είσοδο Κριτών βουλευτών στο ελληνικό κοινοβούλιο προκάλεσε στην Κρήτη ισχυρές αντιδράσεις. Αναταραχή εκδηλώθηκε στα τέλη του 1911 και συγκροτήθηκε πάλι στο νησί Επαναστατικής Συνέλευσης στις 3 Ιανουαρίου 1912, ενώ άρχισαν να οργανώνονται και ένοπλα τμήματα. Θα έπρεπε να γράψετε και την πρώτη παραγραφούλα από την οριστική λύση λοιπόν, του κριτικού ζητήματος. Εκείνο που δεν είχε κατορθώσει να λύσει η διπλωματία, το έλυσε ο πόλεμος. Ευθύς μετά την έκρηξη των Βαλκανικών πολέμων, οι πύλες του Ελληνικού Κοινοβουλίου άνοιξαν για τους Κρήτες, βουλευτές, που έγιναν δεκτοί με εκδηλώσεις απερίγραπτου πατριωτικού ενθουσιασμού. Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων ανέγνωσε ψήφισμα, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάς αποδέχεται όπως του λοιπού εν υπάρχει κοινών κοινοβούλιων δια των ελεύθερων βασίλειων και δια την ίσον Κρήτη. Αλλά ο Βενιζέλος δεν προχώρησε περισσότερο για να μην διαταράξει τις σχέσεις του με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις εν ώψη του πολέμου που είχε αρχίσει. Αρκέστηκε να αποστείλει στην Κρήτη ως γενικό διοικητή το φίλο του Στέφανο Δραγούμη, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 12 Οκτωβρίου 1912. Περνάμε τώρα στις απαντήσεις του τέταρτου θέματος, αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τον πίνακα και τα κείμενα που σας δίνονται, να παρουσιάσετε πρώτον τις επιπτώσεις από την άφιξη και την εγκατάσταση των προσφύγων στην εθνολογική σύσταση του πληθυσμού της Ελλάδας. Περνάμε λοιπόν στην απάντηση. Η απάντηση βρισκόταν στις σελίδες 666 και 667 του σχολικού σας βιβλίου. Ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε από το 1920 έως το 1928 περίπου 20%. Αυξήθηκε επίσης κατά πολύ ο βαθμός αστικοποίησης του κράτους. Κατά την ίδια περίοδο, ο πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής πρωτεύουσας διπλασιάστηκε. Η δημιουργία μάλιστα προσφυγικών συνοικισμών γύρω από την Αθήνα και τον Πειραιά έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ενιαίου πολεοδομικού συγκροτήματος όπως το ξέρουμε σήμερα. Εκτός από την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, υπήρξαν και άλλα αστικά κέντρα που διωγγώθηκαν εξαιτίας της εγκατάστασης προσφύγων σε αυτά. Αυτή είναι μια ενδεικτική εισαγωγή και συνεχίζουμε επίσης με στοιχεία από το σχολικό βιβλίο. Σημαντικότερες ήταν οι επιπτώσεις από την αύξηση των προσφύγων στην εθνολογική σύσταση του πληθυσμού της Ελλάδας. Από εδώ και πέρα λοιπόν αρχίζει στην ουσία η απάντηση στο ερώτημα. Το 1920 η Ελλάδα είχε 20% μη Έλληνες Ορθοδόξους, ενώ το 1928 μόλις 6%. Ο ελληνικός πληθυσμός της Δυτικής Θράκης, σύμφωνα με το πρώτο ιστορικό παράθυμα, είχε υποστεί δραματική μείωση μετά τη βουλγαρική κατοχή το 1913. Συνεπώς, προτεραιότητα του κράτους ήταν να ενισχύσει την περιοχή εγκαθιστώντας πρόσφυγες. Σύμφωνα με την πηγή, το 1924 το ελληνικό στοιχείο έφτασε το 62,1% του πληθυσμού, ενώ 4 χρόνια αργότερα ένας στους 3 κατοίκους της Θράκης ήταν πρόσφυγας. Ο Λευθέριος Βενιζέλος, πρωθυπουργός εκείνη την εποχή, τόνισε το λόγο του το 1929 στο λόγο του ότι δεν υπήρξε ποτέ εθνικό ελληνικό κράτος τόσο μεγάλο και τόσο ομοιογενές όσο αυτό της εποχής του.
Συνεχίζουμε με στοιχεία από το σχολικό βιβλίο. Ο πληθυσμός της Ηπείρου επίσης αυξήθηκε, ενώ η Κρήτη και η Λέσβος και η Λίμνος εξελινίστηκαν πλήρως. Κυριότερη όμως μεταβολή στην εθνολογική σύσταση λόγω της εγκατάστασης των προσφύγων συνέβη στη Μακεδονία. Το ποσοστό των μη Ελλήνων Ορθοδόξων, που ήταν 48% το 1920, έπεσε στο 12% το 1928. Η ενίσχυση του ελληνικού χαρακτήρα της Μακεδονίας είχε μεγάλη σημασία για τη διατήρηση της εδαφικής ακυρότητας της Ελλάδας. Εξάλλου, αραιοκατοικημένες περιοχές της Βόρειος Ελλάδας, κάποιες από αυτές παραμεθόριες, επικίστηκαν από πρόσφυγες. Σύμφωνα με το δεύτερο ιστορικό παράθεμα, ο Γερμανός Στέφαν Ρόχαρτ έγραψε ότι εκείνη την εποχή η Ελλάδα, δεχόμενη ένα τόσο μεγάλο αριθμό προσφύγων, είχε έναν απόλυτα ομοιογενή από άποψη γλώσσας και θρησκείας πληθυσμό 6.550.000 κατοίκων. Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι ο ελληνισμός, σώζοντας τους πρόσφυγές του από την καταστροφή, ανορθώθηκε ηθικά και συναρμολόγησε τον εθνικό του κορμό. Αυτό έγινε γιατί κατοχυρώθηκαν οι νέες περιοχές που ενώθηκαν με την Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό. Συνεχίζουμε με το δεύτερο υποερώτημα, Δ1 Β, τη συμβολή του στην αγροτική οικονομία της χώρας. Για ένα διάστημα, βλέπουμε λοιπόν, η απάντηση βρισκόταν στην σελίδα 167 και 168. Για ένα διάστημα λοιπόν, η αύξηση των προσφύγων φαινόταν δυσβάσταχτο φορτίο για την ελληνική οικονομία. Μεσοπρόθεσμα όμως αυτή ωφελήθηκε από την εγκατάσταση των προσφύγων. Καταρχήν, αναδιοργανώθηκαν οι καλλιέργειες και η αγροτική παραγωγή πολλαπλασιάστηκε. Σε μία δεκαετία 1922-1931, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αυξήθηκαν περίπου κατά 50%, η γεωργική παραγωγή διπλασιάστηκε και εξασφαλίστηκε επάρκεια σε σιτηρά. Οι πρόσφυγες εφάρμοσαν την άμυψη σπορά και την πολυκαλλιέργεια και στήριξαν το θεσμό της μικρής γεωργικής ιδιοκτησίας. Η έλλειψη γεωργικών εκτάσεων προς διανομή στους πρόσφυγες υποχρέωσε το κράτος να αναλάβει την κατασκευή μεγάλων εγκυοβελτιωτικών έργων, κυρίως στη Μακεδονία, και έτσι αυξήθηκαν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σύμφωνα με το δεύτερο ιστορικό παράδειγμα, οι κυβερνήσεις δημιούργησαν μεγάλα εγκυοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, κυρίως στις πεδιάδες Σερών, Δράμας και Θεσσαλονίκης. Διευθέτησαν προς όφελος της γεωργίας και της χυμάρων και μεγάλων ποταμών, όπως του Αξιού, του Στριμώνα και άλλων, που με τις πλημμύρες τους προκαλούσαν πρόβλημα στις παρόχθιες περιοχές. Τέλος, αποξήρωναν λίμνες και τις γέες τις παρέδωσαν σε ακτήμονες πρόσφυγες και γηγενείς. Εισήχθησαν νέες καλλιέργειες ή επεκτάθηκαν οι παλιές, καπνός, βαμβάκι, σταφίδα. Σύμφωνα με τον πίνακα, το έτος 1921 η παραγωγή σε δημητριακά ήταν 624,8 τόνους σε δημητριακά, σε καπνό 23,3 και σε βαμβάκι 3,8. Το 1922 η παραγωγή ήταν πεσμένη λόγω του ανοιχτού πολέμου στη Μικρά Ασία, με 534,8 τόνους στα δημητριακά, 19,8 σε καπνό και 5,0 σε βαμβάκι. Η μικρασιατική καταστροφή και το μεγάλο κύμα προσφύγων που έφτασε στην Ελλάδα και ασχολήθηκε με τη γεωργία αύξησε το ποσοστό παραγωγής κατά πολύ το επόμενο έτος, 1923, σε 602,3 χιλιάδες τόνους δημητριακών, 37,8 καπνού και 8,0 βαμβακιού. Μεγαλύτερη αισθητά είναι η παραγωγή το 1924, όπου η παραγωγή δημητριακών ανέρχεται σε 683.000 τόνους και για τα δημητριακά 50,2 καπνού και 10,2 βαμβακιού. Αυτά είναι τα στοιχεία που έπρεπε να αντλήσετε από τον πίνακα. Κατακόρυφα αυξητική είναι η παραγωγή το επόμενο έτος, 1925, όπου τα ποσοστά παραγωγή σε δημητριακά ανέρχονται σε 708,7 τόνους για τα δημητριακά, 60,8 σε καπνού και 10,5 σε βαμβάκι. Όλα τα παραπάνω δηλώνουν ότι η παραγωγή σε δημητριακά, καπνό και βαμβάκι αυξήθηκε κατακόρυφα από το 1923 και μετά μέχρι το 1925. Και σε αυτό φυσικά συνέβαλε η έλευση των προσφύγων και η ενασχόλησή τους με τις παραπάνω καλλιέργειες. Η κτηνοτροφία και η πτηνοτροφία βελτιώθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά. Η δενδροκομεία, η σιροτροφία και η αλία αναπτύχθηκαν από πρόσφυγες που ήταν ειδικευμένοι σε αυτές τις ασχολίες στην πατρίδα τους. Σύμφωνα με το τρίτο ιστορικό παράθυμα, δόθηκε ιδιαίτερη όθηση στην αμπελουργία και την μεταξοσκολικοτροφία, ιδιαίτερα στις περιοχές Αξιούπολης, Βέρειας, Έδεσας, Αριδαίας, Φλόρινας. Ενισχύθηκε η ροδοκαλλιέργεια για την παραγωγή ροδέλαιου στην Έδεσα, Βέρεια και Δράμα. Οι πρόσφυγες επίσης φύτευσαν αμπέλια αμερικανικής προέλευσης που δεν προσβάλλονταν από την φιλοξήρα. Αυτές ήταν ενδεικτικές απαντήσεις για τις
Για τα σημερινά θέματα περνάμε στην ιστοσελίδα μας www.academia.gr, όπου μετά το πέρας των εξετάσεων μπορείτε να βλέπετε τόσο τα θέματα όσο και ενδεικτικές απαντήσεις λύσεις των θεμάτων. Και σε αυτό το σημείο, φίλοι τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος. Σήμερα παρουσιάσαμε ενδεικτικές απαντήσεις για το μάθημα της ιστορίας θεωρητικής κατεύθυνσης. Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά που σήμερα τελειώσαν τις πανελλαδικές τους εξετάσεις καλή ξεκούραση και καλή συνέχεια φυσικά στις ενδοσχολικές τους εξετάσεις. Στα παιδιά τα οποία συνεχίζουν ακόμη με τις πανελλαδικές εξετάσεις, ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο επόμενο μάθημα. Γεια σας.